Συμβολική πορεία διαμαρτυρίας με αγροτικά αυτοκίνητα πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα, 8 του Φλεβάρι, ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας. Η αυτοκινητοδρομία που θα ξεκινήσει εντός ολίγου εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Βέρειας θα διέλθει χωρίς να κάνει στάση από το κέντρο της πόλης και όπου εκεί θα κατευθυνθούν τα ανάλογα αιτήματα τόσο στον Αντιπεριφερειακό Ημαθίας όσο και στον Δήμαρχο Βέρειας. Και όλα αυτά πάντα τηρούμενων των μέτρων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Αρχικός χώρος συγκέντρωσης της σημερινής αυτοκινητοπορίας του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας είναι εδώ το Δημοτικό Στάδιο Βέρειας και έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, τον κύριο Χρήστο Βοριάδη. Αφού σας καλησπερίσω, θα ήθελα να μου πείτε επιγραμματικά κεντάχει και τα αιτήματά σας αλλά και την όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει σήμερα η πορεία που θα κάνετε. Καλησπέρα Βασίλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα, τα τοπικά, που συμβάλλουν στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος, γενικότερα και φυσικά της Ημαθίας. Κάνουμε σε λίγη ώρα, σε ένα τεταρτό, δύο η ώρα, ξεκινάει η κινητοποίηση που έχουμε αποφασίσει, αυτοκινητοπορία η οποία δεν θα σταματήσει πουθενά. Θα ξεκινήσουμε αφετηρία το Στάδιο της Βέρειας, θα συνεχίσουμε Βενιζέλου Μητροπόλεως, θα διαλύσει, θα παραδώσουμε τα αιτήματα, τα αιτήματα που διεκδικούμε, το ψήσμα διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο, στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στους τέσσερις βουλευτές μας. Τα έχουμε στείλει ηλεκτρονικά, δεν θα είναι παρόν. Θα ήθελα να πω για τους τέσσερις βουλευτές ότι ενώ έχουν εκλεκτεί στο Κοινοβούλιο για να μας εκπροσωπούν επάξια, δεν πράττουν τίποτα από αυτά, δεν αφουγκράζονται τα προβλήματά μας, δεν έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μαζί μας, δεν συζητούν, αδιαφορούν. Τέλος, ως εκεί. Ελπίζω και δεν έχω κάτι προσωπικό να αλλάξει η στάση τους, να δούμε τα προβλήματα, συζητήσεις επί συζητήσεων, διάλογο θέλουμε. Είναι κρίμα να βγαίνουμε εν μέσω πανδημίας σε κινητοποιήσεις, το βλέπετε και στη Λάρισα. Τα αιτήματα που διεκδικούμε είναι οι 8 μήνες, η αναλγησία της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, στους Μακεδόνες αγρότες, στους ροδοκινοπαραγωγούς. Κυρίως για ροδοκινοπαραγωγούς σήμερα γίνεται η κινητοποίηση. Έτσι. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η Ήπεθρος ερημώνει. Νέα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν με τις βαλίτσες τους για νέες πατρίδες, να αναζητήσουν εκεί την τύχη τους. Ο πρωτογενής τομέας έχει 26 δις περίπου ήταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και διατίθουν 400 εκατομμύρια, είναι ένα εξευκλειστικό ποσό. Για μας τώρα, οι βροχοπτώσεις 8 μήνες από το καλοκαίρι μέχρι τώρα συζητούν τις ποικιλίες, τα λεφτά. Για το θέμα των αποζημιώσεων, λέτε. Το οποίο γιατί κολυσιεργεί. Κολυσιεργεί αυτό, γι' αυτό μίλησα για ανησυχία. Κολυσιεργεί, καθυστερεί, μας εμπέζουν. Λοιπόν, το ποσό που κάποια φερέφωνα του Υπουργείου μεταφέρουν είναι εξευτελιστικό, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια και δεν αντιπροσωπεύει το αληθινό μέγεθος της ζημιάς που έχουν πάθει οι ροδοκινοπαραγωγοί. Άρα ζητάτε δικαιοσύνη το πάνω απ' όλα στην κρίση του που θα γίνει από τον ΕΛΓΑ. Μπράβο. Δεν θέλουμε να εφαρμόζεται ανισονομία. Δεν θέλουμε δύο ταχυτήτων αγρότες. Θέλουμε οι ροδοκινοπαραγωγοί να λάβουν από 300 μέχρι 500 ευρώ και όχι 100 ευρώ το στρέμμα. Πέραν τούτου, έχουμε το ρώσικο εμπάργκο που έχει υποστεί 60% μείωση της τιμής του επιτραπέζου και του νεκταρίνη εδώ και 7 χρόνια. Ζούμε το δικό μας Γολγοθά. Βιώνουμε το δικό μας lockdown, 7 χρόνια τώρα και 4 χρόνια τις βροχοπτώσεις που δεν αποζημιώνει ο... Σίγουρα υπάρχει η πτώση της αγοράς του... Πώς θα το χαρακτηρίσω τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Καλά, τον παρερμηνεύουν και όπως θέλουν. Άρα δηλαδή τίθεται και θέμα αναθεώρησης του ΕΛΓΑ, από ό,τι ξέρουμε εδώ και χρόνια. Η αναθεώρηση του ΕΛΓΑ είναι στα αιτήματά μας. Οι εργάτες γης, η έλλειψη εργατών γης μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα, μόλις συνεπάγεται αυτό για τα μεγάλα αστικά κέντρα και να έχουν τα παιδιά στα αστικά κέντρα να φάφουν τα λαχανικά. Αν δεν με ερημηνεί η κυβέρνηση γρήγορα να επιλύσει αυτό το ζήτημα, θα έχουμε θέμα. Αυτό το ζήτημα είναι και η αιτία όπου ζητάμε την ενίσχυση για τον COVID, η κύρια αιτία, γιατί
έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά ο COVID στη ροδακινοπαραγωγή. Έχει αυξηθεί το μεροκάματο λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Δεν είναι εκτατική καλλιέργεια το ροδάκινο. Η υδροκαλλιέργεια απαιτεί πολλά εργατικά χέρια. Εργατικά χέρια και για αρκετό διάστημα. Έτσι. Μπράβο. 120 μεροκάματα ένας εργάτης. Λοιπόν, ο χρόνος τελειώνει. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει αυτή η πορεία. Παρόλο που δεν βοηθά ο κύριος, κύριε Βοργιάδη. Δεν πειράζει, ο κόσμος παρευρίσκεται. Θέλω να πω ότι έχουμε την αμέριστη στην παράσταση του Εμπορικού Συλλόγου Ημαθίας, Βέρειας. Έχουμε την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέρειας να μας συμπαραστέκεται, γιατί αν δεν έχουν οι αγρότες, Βασίλη, δεν θα έχουν, θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία που είναι οι επαγγελματίες μας. Κατανοητά όλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακολουθήσουμε και στην πορεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καταρχήν για τη διαμαρτυρία σας να δώσω τα εύσημα που σεβαστήκατε μέσω COVID να κάνετε μια ειρηνική και πολύ πολύ γρήγορη πορεία μέσα στην πόλη χωρίς να φέρετε προβλήματα, κολλήματα τόσο στο κοινό όσο και στο οδικό άξονα για τα αυτοκίνητα. Επειδή πήρα πρώτα της Ομοσπονδίας των Βιοτεχνών τα αιτήματα, κάτι που μέσα σε αυτό το κλάδο ανοίγει και προσωπικά η δική μου επιχείρηση, και δεν το λέω έτσι και να είναι εδώ, το λέω. Λοιπόν, ποιος μπορεί να πει ότι αυτά τα αιτήματα δεν είναι δίκαια όταν κάποια άλλα επαγγέλματα έχουν ενισχυθεί οικονομικά, δεν θα πάω σε ποσά, και κάποια εξαιρέθηκαν. Όταν κάποιοι ζητάνε, εδώ είναι κλειστά τα καταστήματα εδώ και μήνες, να μειωθεί το ενίκιο και να παραμείνει το μισό. Όταν ζητάνε, εδώ δεν μπορεί
κάποιος επαγγελματίας τιμή να ζει στην οικογένεια, πόσο μάλιστα όταν δεν υπάρχει θέμα επιβίωσης να μπορεί να πληρώσει φορολογικές εισφορές και όχι μόνο. Πρέπει εδώ η πολιτεία όχι μόνο να βοηθήσει, έτσι, με κάθε τρόπο να στηρίξει τα δίκαια αυτά αιτήματα στο Ομοσπονδία Διευθυντικών. Ο οποίος συνυπογράφει και ο Αγροτικός Σύλλογος. Και μπράβο σας. Να πάμε στα δικά αιτήματα που χωρίς να τα δω, ποιος δεν ξέρει τα προβλήματα σήμερα που έχει εδώ και χρόνια ο αγροτικός κόσμος και ο παραγωγός. Το έχω πει και θα το λέω όσες φορές και αν τύχει, ότι χωρίς τον παραγωγό δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα άλλο επάγγελμα, κανένας άνθρωπος. Η παραγωγή είναι αυτή που μας δίνει δουλειά όλους εμάς, μας διατηρεί και επιβιώνουμε. Και ενώ δεν θέλω να αρχίσω τα προβλήματα των παραγωγών, ούτε να πω στο τι θα έπρεπε να κάνει ο ΕΛΓΑ. Άγιετε πει πανελημένα. Μπράβο. Και μπράβο σας. Αλλά τουλάχιστον η αποζημίωση η περσινή που θα έπρεπε, υπολογίζαμε να την πάρουμε το Σεπτέμβριο του 20, πήγαμε για τις γιορτές, πήγαμε στο Φεβρουάριο και ακόμη να αποζημιωθεί ο παραγωγός και μας έχουν...